Σε ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Πελοποννήσου για τη συνέχεια, το Χιλομόδι του Δήμου Κορινθίων, όπου κατά την επανάσταση του 1821 και πριν από την επίσημη έναρξή της, ο ήρωας Νικηταράς ή αλλιώς Νικήτας Σταματελόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, έδωσε μάχες κατά του τουρκικού ζυγού. Ο Δήμος Κορινθίων, με την στήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου, διοργάνωσαν την Κυριακή τελετή μνήμης παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών του τόπου. Είχε προηγηθεί επί μνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό που βρίσκεται στο χώρο. Το ρεπορτάζ είναι του Νότικο Μνινάκη. Στο κάστρο του Ενοριού. Τρεις ταυραϊτοί πετούσανε στα Ιωνόριου το κάστρο. Το δράμα λι περίμεναν από τα αναπιού τον κάμπο. Ένα στο κάστρο κάθισε και από ψηλά γναντεύει. Τα παλικάρια γύρω του φωνάζει και μαζεύει. Άλλος φουσάτο γίνηκε, μεγάλη ανεμούρα. Χιλιάδες Τούρκους σκότωσε στο ρέμα, στην κλεισούρα. Και ο τρίτος ο καλώματος, μόνο του τα σχέρι, μέσα στον τερβαίνι πέταξε και κάνει το καρτέρι. Κυπέρδη και σκορπίσανε από το τουφεκίδι. Σκορπίσανε και φύγανε, γινήκανε μπουλούκι. Τι είχε κλεισούρα και βογκάι και βαριά να στενάζει, και ο μπούφος με τον κούτουπα τι είχε αχολογάει. Το λέει και ο Πετροκότσιπας, ψηλά σε μια ραχούλα. Ρωτήστε τον Νικηταρά, εκείνος μόνο ξέρει. Ποια μαύρη μοίρα πλάκωσε στου δράμαλι τα σχέρια. Χαίρε, ένδοξε στρατηλά την Νικηταρά. Με υπερηφάνεια και θαυμασμό σε καμαρώνουμε σε τούτη τη χρονιά. Προσκυνητές και θαυμαστές, ταπεινοί της θαυματουργούς Παναγιάς της Πανορμένης, για να λάβουμε χάρη ουράνια. Είμαστε όλοι εδώ, προεσύ και λαός, φορείς των ευγενικών προγονικών πόθων, των απαράγραπτων εθνικών δικαιωμάτων, διεκδικητές υψηλών ιδεών και ιδανικών εργάτες, για να κλείνουμε γόνι μπροστά στη θωριά σου, για να βαπτιστόμεν από την άδογη μορφή σου, σύ της μουσας χιλιοτραγουδισμένε τουρκοφάγε. Ενέπνευσες θάρρος, αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό, φιλοπατρία, πολέμησες σαν την έμεση ενός λαού ενάντια στους δυνάστες της πατρίδος. Θέλει ανδρεία και τόλμη η ελευθερία διεκήρυτες. Τούτο πρεσβεύεις και σήμερα από αυτή εδώ τη Ράκη, σε κάθε περαστικό, σε κάθε διαβάτη. Αυτή είναι και η παρακαταθήκη σου στις επερχόμενες γενεές των Ελλήνων. Σε ευγνωμονούμε. Thank you.
ιστορία είναι γεμάτη από ηρωικές πράξεις, αυτοθυσίες, ολοκαυτώματα, από άνισους νικηφόρους αγώνες που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στας δέντους της ιστορίας της πατρίδος μας. Μαραθώνας, Σαλαμίνα, Θερμοπύλες από την αρχαία Ελλάδα και νεότερα Δερβενάκια, Βαλτέτσι, Μεσολόγγι, Μανιάκι, Κούγκι, Αρκάδι και πολλά άλλα από την νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Ο μήνας που διανύουμε είναι συνδεδεμένος με μία μοναδική ηρωική μορφή, με το ατριωμένο παλικάρι του Μοριά, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, ο γνωστός των Ελλήνων νυχταράς, ο Τουρκοφάγος, που προσέφερε τη ζωή του θυσία στον βωμό του όρκου Ελευθερία ή Θάνατος. Όρκος ιερός στην σιγή της ανέμαρτης θυσίας, των αχράτων μυστηρίων, την ώρα του δείπνου σου του μυστικού, που ο τελευταίος ασπασμός έσμιξε το δάκρυ ενός γενναίου και ευλογημένου λαού, του λαού των Ελλήνων. Σπάνια λαός ξέσπασε και φανέρωσε με μία τόσο σύντομη φράση, μόνο με δύο λέξεις τόσο επιγραμματικά και με σαφήνεια ένα τόσο γιγάντιο πάθος και μία ακλόνητη ιστορική απόφαση του, το πάθος για την ελευθερία του να την αποκτήσει ή να αποδάνει. Βρισκόμαστε στο Χιλιομόδι, επιμνημόσυνη δέηση για τον νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Κάθε χρόνο γίνεται, δυστυχώς όμως κάθε χρόνο είμαστε και λιγότεροι. Και αυτό είναι μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Άρα θα ήταν πολύ σημαντικό να επανεξετάσουμε το πώς ακριβώς γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και αν δεν τιμήσουμε την ιστορία μας και την πατρίδα μας θα την ξεχάσουμε και θα μπούμε σε άλλες περιπέτειες. Ήρωας, ο οποίος έβαλε την πατρίδα πάνω από όλους, πολέμησε γενναία, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αποκαλείται νικηταράς ο Τουρκοφάγος, στρατιλάτης από τους λίγους που με τις πράξεις του και τις νίκες του οδήγησαν στην νίκη της Επανάστασης του 21, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και από αυτούς που φυλακίστηκαν μετά, κάτι το οποίο δυστυχώς η αναγνώριση στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο πράγμα να συμβεί την εποχή που ζει ο καθένας. Παρόλα φτωχός και έφυγε και από την φυλακή με άδεια επαιτίας. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο σύγχρονη εποχή τιμούμε την ιστορία του και τη μνήμη του. Το μήνυμα της ημέρας έχει τεράστια σημασία, διότι και δεν αναφέρθηκε δυστυχώς στον πανηγυρικό, είναι τι έκανε η πολιτεία για τον νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Τι έκανε δηλαδή μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Πώς αυτός ο ήρωας, ο τίμιος πατριώτης και ο οποίος που πολέμαγε με την ψυχή και με την πίστη του, συμπεριφέρθηκε στο πρόσωπό του η πολιτεία. Τι έκανε η πολιτεία γι' αυτόν. Δυστυχώς είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν τιμά ούτε την ελληνική πολιτεία, ούτε και εμάς τους ίδιους. Ο ήρωας αυτός πέθανε πάμφτωχος, χωρίς καμία προστασία από την πολιτεία, κατέληξε στο να πεθάνει, μπορώ να σας πω και με άσχημες οικονομικές συνθήκες, τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του. Αυτή λοιπόν είναι η ελληνική πολιτεία, η οποία με κάθε τρόπο σκοτώνει τα παιδιά της. Είναι μια άλλη εφαρμογή, την οποία συναντάμε και στις μέρες μας, αλλά φαίνεται ότι είναι ο κακός δαίμονας του ελληνικού κράτους. Αυτός ο τίμιος, επαναλαμβάνω, και Τουρκοφάγος στην κυριολεξία αγωνιστής, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που έδειξε την ανδρεία και έδειξε το τι κάνουν οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι, αυτός λοιπόν είχε αυτή την άσχημη κατάληξη. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό πρέπει όλοι μας πάνω σε αυτό να σταθούμε. Ηρωισμός, άδολος πατριωτισμός, αλλά από την άλλη μεριά οι υποχρεώσεις της πολιτείας και του κράτους δεν σταματάνε σε αυτά. Εδώ, έξω από το Χιλιομόδι, σε ένα λόφο που είναι ο Ανδριάντας του Νικήτα Σταματελόπουλου, του νικηταρά του Τουρκοφάγου, για άλλη μια χρονιά βρεθήκαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του. Να τιμήσουμε τη μνήμη ενός ανθρώπου όπως το αξίζει. Ενός ήρωα της Επανάστασης που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι.
στα Δερβενάκια η μάχη, αλλά και στο Άγιον Όρι ήταν οι μάχες που αποφασιστικά έγιναν προς την πλευρά των Ελλήνων τη νίκη. Για πρώτη φορά μετά από αυτήν τη νίκη οι ξένοι άρχισαν να βλέπουν διαφορετικά αυτήν την επανάσταση που την είχαν δει όπως και τις προηγούμενες σαν μια επανάσταση που δεν είχε τύχει. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος αλλά και όσοι ήταν μαζί του, τα παλικάρια του που έπεσαν εδώ για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, πρέπει κάθε χρόνο να τυγχάνουν τον τιμόν που τους αποδίδονται, όπως σήμερα εδώ σε αυτήν την εκδήλωση. Εμείς σαν Δήμος Κορινθίων θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή η μάχη και στα Δερβενάκια και στο Άγιον Όρι να αναβαθμιστεί. Σε λίγο διάστημα θα υπάρξει και ένα νέο μνημείο που θα αφορά τη μνήμη την ιστορική εκεί στο Άγιον Όρι, εκεί που έγιναν οι μάχες τότε στην Επανάσταση με μέρημνα του Δήμνου. Γιατί πρέπει όλοι αυτοί που περνούν, αυτοί που γνωρίζουν αλλά αυτοί και αυτοί που δεν γνωρίζουν, να βλέπουν ένα μνημείο που να τους θυμίζει ότι εδώ υπάρχουν πολλοί νεκροί, χιλιάδες νεκροί Έλληνες αλλά και Τούρκοι βέβαια, χιλιάδες νεκροί που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή, για όλο το ελληνικό έθνος. Τιμάται ο Νικηταράς, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο ήρωας του 21. Αυτός ο ανιδιοτελής ήρωας έτσι έχει μείνει στην ιστορία. Τιμούμε τη μνήμη του αφενός και τιμούμε την μεγάλη μάχη που έγινε εδώ στο ιστορικό χώρο, στα Δερβενάκια και στο Άγιον Όρι. Βεβαίως η μάχη, όπως γνωρίζετε, έχει γίνει τον Ιούλιο και λαμβάνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις τον Ιούλιο, αλλά εδώ σήμερα είναι μια μέρα μνήμης και τιμής για τον ήρωα του 21, τον Νικήτα Σταματελόπουλο. Κοίταξε, ο Δήμος προσπαθεί να κάνει αυτό που αρμόζει για αυτή τη γιορτή. Οφείλω να ενημερώσω ότι είναι μια ουσιαστικά εθνική γιορτή αυτή η μέρα, όπως και η μέρα της μνήμης και της τιμής στα Δερβενάκια, και προσπαθούμε εμείς και η περιφέρεια να τιμήσουμε όπως αρμόζει αυτή την γιορτή. Στεκόμαστε με σεβασμό και ευλάβεια μπροστά στο τεράστιο κεφάλαιο της ιστορίας μας, στον Νικήτα Σταματελόπουλο ή Νικηταρά. Μέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας, γιατί οι ήρωες αυτοί έδωσαν τη ζωή τους και όχι μόνο για την ελευθερία μας. Οφείλουμε να τους τιμούμε, να τους μνημονεύουμε, να τους τιμόμαστε και κυρίως να περάσουμε τα μηνύματα αυτά της μνήμης και στις επόμενες γενιές. Εθνική υπερηφάνεια λοιπόν, γιατί αισθανόμαστε πράγματι υπερηφάνεια, γιατί η Ελλάδα έχει βγάλει αυτούς τους ήρωες και στις δύσκολες στιγμές έχει δώσει το αίμα της για την ελευθερία μας. Οφείλουμε λοιπόν να τηρούμε την ιστορία μας και να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενναίες, διότι οι λαοί που δεν θυμούνται την ιστορία τους αφανίζονται. Και αυτό το μήνυμα είναι πολύ περισσότερο επίκαιρο αυτή την εποχή, με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, και οφείλουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να βρούμε τους ρυθμούς μας, να βρούμε την ανάπτυξη, να επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη των Ελλήνων που τόσα χρόνια τους έχει εγκαταλείψει. Χρόνια πολλά λοιπόν για την ημέρα. Αθάνατος ο Νικηταράς, ο Έλληνας Νικηταράς, ο Μωραΐτης Νικηταράς, ο Αρκάς Νικηταράς. Ένας λόγος παραπάνω για μένα να αισθάνομαι υπερήφανος. Χρόνια πολλά. Είναι σημαντικό να γιορτάζουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα για να παίρνουμε παραδείγματα για την σημερινή δημόσια ζωή. Αν δεν είχε κερδίσει η Επανάσταση στο Αδερβενάκια, φαντάζεστε σήμερα πώς θα ήταν η χώρα, άλλη γλώσσα θα μιλούσαμε, άλλη χώρα θα είχαμε. Τότε η ιστορία γραφόταν με στρατιωτικούς όρους. Σήμερα περισσότερο είναι πολιτική και οικονομική η όρη, και πρέπει με αυτούς τους όρους πλέον να όλοι μας οι Έλληνες να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε ξανά την πατρίδα όπως πρέπει, περήφανη και δυνατή. Βρισκόμαστε στο Χιλιομόδι, στο λόφο που είναι το άγαλμα του ήρωα Νικηταρά ή αλλιώς Νικήτα Σταματελόπουλο. Τιμήσαμε τη μνήμη του, παρουσία στρατιωτικών και πολιτικών του τόπου μας. Το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει, κύριε Κομνηνάκη, είναι η ενότητα,
πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός. Και βέβαια να μνημονεύουμε τους ήρωες του 1821 που δώσανε τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Τιμή και δόξα στους ήρωες του 1821. Ο Νικηταράς είχε έναν αδερφό, τον Νικόλαο, και έναν άλλον, τον Γιάννη, στα Ματελόπουλο. Τον Γιάννη δυστυχώς τον έσφαξαν οι Τούρκοι πολύ νωρίς και δεν απέκτησε παιδιά. Ο Νικόλαος Σταματελόπουλος, ο αδερφός του, απέκτησε παιδιά και από εκεί έλκουμε την καταγωγή μας. Ο ίδιος ο Νικηταράς είχε μία κόρη, δύο κόρες και ένα γιο. Η μία κόρη δεν τεκνοποίησε, ο γιος και αυτός έμεινε άκληρος και η άλλη κόρη έφυγε στο εξωτερικό και χάθηκαν τα ίχνη της. Είμαστε οι πιο κοντινοί απόγονοι στον ήρωα. Το γενεαλογικό δέντρο το αποδεικνύει αυτό. Εκτός εάν η κόρη που έφυγε στην Αμερική, νομίζω στο εξωτερικό, αγνοούνται τα ίχνη της πάντως και θα είναι μάλλον επώνυμο. Δηλαδή με αυτό το επώνυμο είμαστε πιο κοντινοί απόγονοι. Ο γιος του Νικολάου λεγόταν Δημήτριος, μετά ήταν ο Στέφανος, μετά ήταν ο πατέρας μου Δημήτριος και μετά εγώ και τα αδέρφια μου. Είναι προ, τρεις φορές προ. Πάρα πολύ με συγκινεί και το σκέφτομαι συνεχώς, ειδικά τις εποχές που περνάμε τώρα, τις δύσκολες για το έθνος και για το κράτος. Το γεγονός ότι είστε απόγονος του Σταματελόπουλου. Αυτό ακριβώς. Ναι. Νιώθω βάρος στους ώμους μου και όταν ακούω και τον επενούν και τον τιμούν, νιώθω συγκινημένος. Έγινε μια τελετή στη μνήμη του για να τιμήσουμε τον ήρωα αυτό που ανδραγάθησε για να είμαστε τώρα ελεύθεροι και να μπορούμε να μιλάμε στα μικρόφωνα και στις τηλεοράσεις. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την αφιλοκέρδεια του ήρωα Νικηταρά, το ότι πέθανε πάμφτωχος και τυφλός έξω από την εκκλησία του, κάποια εκκλησία του Πειραιά, και ότι αυτό πρέπει να μας παραδειγματίζει ακόμα περισσότερο ένας άνθρωπος που απελευθέρωσε τη χώρα μας να καταντήσει σε αυτό το σημείο επέτης έξω από Ιερό Ναό. Εκεί καταλαβαίνουμε πώς οι νέες γενιές πρέπει να παραδειγματιστούν και να έχουν τέτοια οράματα στην πορεία τους. Thank you.